και περνάω αμέσως στον Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε. Πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά. Πώς βλέπετε, βεβαίως, σας κάλεσα να μας πείτε πώς βλέπετε την περίπτωση Κασελάκη. Τώρα κι εσείς, κρατώντας τις αποστάσεις σας σε αυτή τη φάση από την πολιτική, τι λέτε? Κύριε Πορτοσάλτε, με ανάρτησή μου εχθές είπα τρία πράγματα. Το πρώτο, ότι λόγοι ευγένειας, λόγοι που έχει κατακτήσει ο κοινοβουλευτικός μας βίος, επιβάλλουν στο 45% ενός υποψηφίου για την Προεδρία κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλο αυτό επιβάλλει να καλωσορίσεις. Το καλωσόρισμα είναι επιβεβλημένο σε έναν καινούριο πολιτικό, ο οποίος αγκαλιάστηκε από πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων ενός κόμματος, που προσήλθαν στις κάλπες ενός κόμματος. Σε αυτούς που του κάνουν κριτική για εισβολή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχω να πω ότι ίσως θα έπρεπε, κύριε Πορτοσάλτε, να σκεφτούν μήπως του προετοίμαζαν το δρόμο. Όταν όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε τον εμφύλιο και τις συνέπειές του, να το αφήσουμε πίσω, όχι να υπάρξει λύθη σε ό,τι δεν πρέπει να ξαναγίνει, αλλά λύθη σε αυτό που δεν θέλουμε να μας ξανασυμβεί, και διαπαιδαγώγηση πάνω σε αυτό που έγινε. Όταν όλοι το παλεύουμε αυτό, ή τουλάχιστον η τεράστια πλειοψηφία, και κάποιοι πηγαίνουν στο Γράμμο, στο Βίτσι και στη Μακρόνισο, τότε δίνουν μια πάσα, μια ευκαιρία, να το πω καλύτερα, σε όποιον επιδιώξει να του αρπάξει τα σύμβολα. Και το έκανε αυτό, κύριε Κασελάκη. Πήγε στη Μακρόνισο. Πήγε στη Μακρόνισο με τον πρώην αρχηγό του ΓΕΘΑ. Ναι. Δίπλα του. Ναι. Ναι. Άρα πήγε, πώς να πω, με κάθε επικοινωνιακό μέσο, αρπάζοντας ένα σύμβολο πάνω στο οποίο έχτιζαν, παρότι θέλουμε, ξαναλέω, να ξεχάσουμε τους διχασμούς και τους εμπειλίους, έχτιζαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Τώρα πια, από τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα θα πάμε σε ένα ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη? Αυτό πρέπει όλοι να περιμένουμε να το δούμε. Γιατί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Να είναι κάτι καινούργιο στην πολιτική, ενδιαφέρον κατά τη γνώμη του εκλογικού σώματος, ή μια επανάληψη του 2012 που χαρακτηρίστηκε ως αυταπάτη με το δημοψήφισμα και μετά το δημοψήφισμα το 2015. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Εγώ είμαι βέβαιος για το τι από τα δύο θα συμβεί, γιατί είμαι χρόνια στην πολιτική και μπορώ να καταλαβαίνω τα σήματα και τους συμβολισμούς. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι επιβεβλημένο κανείς να περιμένει. Καταρχάς, έχουμε μια δεύτερη Κυριακή. Η στάση του κυρίου Παπά ακουγόταν και της πρώτης Κυριακής, ακουγόταν στους πολιτικούς κύκλους. Επιβεβαιώθηκε σήμερα. Να δούμε όμως πόσοι θα τον ακολουθήσουν. Εκείνος μπορεί να τον στηρίζει, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν τα ξέρουμε, ναι. Και κανείς πρέπει να είναι επιφυλακτικός. Θα το δούμε την Κυριακή. Ωστόσο, από Δευτέρα, όποιος κι αν είναι, και αν είναι ειδικότερα ο κύριος Κασελάκης, πρέπει να περιμένουμε να δείξει τα χαρτιά του. Αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόσωπο που κατά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σοβαρή ελκυστικότητα, είναι ελκυστικός. Απ' την άλλη όμως, τι έχει να προσφέρει στον τόπο αυτό, θα το δούμε από τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω άποψη. Ναι. Είναι αγενές να την πω τώρα, πρώτο του δεύτερου γύρου και πριν να δείξει ο ίδιος τα πρώτα του σημάδια. Χάρη και πολύ που τα είπαμε και σας περιμένουμε, κύριε Λοβέρδε. Στην... Να είστε καλά. Στην πρώτη κατηγορία, Champions League. Περνάω ένα χρονικό διάστημα υπομονής, θα περάσει. Ναι, ναι. Υπομονής και γυμναστικής. Για προετοιμασία, να είστε καλά. Χαίρετε. Καλά, για σωματική βελτίωση μαζί με ψυχική και πνευματική.